Καλώς ήρθατε για ακόμη μια φορά σε ένα όμως special επεισόδιο μαγειρικής. Καλεσμένη μου θα είναι το πανέμορφο κορίτσι του καιρού του Star Channel, Μαρία Κρούσου, όπου θα μαγειρέψει για πρώτη φορά live. Τι θα μας φτιάξει? Το αγαπημένο της πιάτο, φαρφάλες με σολομό. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για την γευστική μας αποστολή? Ο χρόνος έχει ήδη αρχίσει να μετράει αντίστροφα. Για πάμε! Της Αθήνας, ναι. Έτοιμοι για τις γευστικές μας αποστολές και έχουμε έρθει σε ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος, δεν συμφωνείς? Καταπληκτικό. Σ' αρέσει? Ναι, πολύ καλή ιδέα. Πολύ καλή ιδέα. Και ταιριάζει απόλυτα. Ναι, ναι. Τα μάτια σου με τη θάλασσα. Και τα δικά σου. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε. Πάμε να ανάψουμε τα γκάζια μας. Πάμε. Φαρφάλες με σολομό. Φαρφάλες με σολομό από τη Μαρία Κρούσου. Τι θέλεις από μένα? Λοιπόν, δώσουμε κρεμμυδάκι, θα κόψουμε πρώτα. Ορίστε. Για να δούμε. Για να δούμε. Κόβω το κρεμμύδι, έτσι μικρά κομματάκια, γιατί θα το ρίξω το κρεμμύδι στο τηγάνι για να το τσιμαρίσω και το σολομό να είναι έτοιμος, να μην... Σούπερ! Τόσο είναι σολομό παρακαλώ. Σολομός. Έτοιμος σολομός. Ορίστε. Έτσι μικρά κομματάκια. Θες την κοθιά μου ή το κατεφέρεις? Εσύ. Ωραία, θέλω να μου ανάψεις τον γκάζι για να αρχίζει η φωτιά να καίει. Είναι αγγλικές δουλειές. Φαρφάλες, δώσ' μου τις φαρφάλες μας. Θέλεις φαρφάλες? Yes. Πάμε. Αυτό που μου ζήτησες. Για να τσιγαρίσω. Το κρεμμυδάκι που πρόκεισα με το σπρέι. Ναι. Υπέροχα. Και το κομικό του αθλητισμού, έτσι. Ναι. Μ' άρεσε πάρα πολύ το μπαλέτο. Φέρω. Και μετά προέκυψε ο καιρό. Και φυσικά. Ναι. Να σου πω, το εύχομαι. Και το έχει. Μετά θα δοκιμάσει και θα μου πει. Τώρα Θάνο μου, θα ρίξω μέσα το σολομό. Φανταστικό θα γίνει, θα δει. Τέλεια. Το βλέπει είναι πάρα πολύ απλό. Αχα. Και αυτό θα τσιγαρίζουμε για πόση ώρα περίπου? Τσιγάκι. 2-3 λεπτά. 3 λεπτά και στο τηγάνι. Ναι, γιατί τσιγαρίζουμε σε καυτό λάδι το κρεμμύδι μας και το σολομό μας. Έτσι. Και θα βάλω και κρέμα γάλακτος. Και στη συνέχεια θα βάλουμε την κρέμα γάλακτος. Ναι. Επίσης, έχουμε βάλει τα μακαρόνια μας να βράζουμε για να είμαστε έτοιμοι για το διάδρομο μας. Έτσι. Ναι, ναι. Ξεχνάτε. Γάλακτος. Ναι. Περίπου πόσο κρέμα γάλακτο βάζει για το μάτι? Με το μάτι, βλέπεις. Λίγο. Έτσι. Να χιονίσει. Θελισμένο το πιο. Περίπου γενικότερα έτσι μισό ποτηράκι κρέμα γάλακτο. Πολύ καλό. Πάνω κάτω, έτσι. Ναι, το κρασιού. Είμαστε έτοιμοι να σουρούσουμε τα μακαρόνια μας. Ναι. Πάμε. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Πείτε μου, έχει ξαναγίνει. Υπέροχα το τυράκι μας. Θα βάλουμε μαρικά μέσα για να το ανακατέψουμε τη σάλτσα. Υπέροχα. Σιγά σιγά. Δεν θέλουμε και πολλά ζυμαρικά γιατί είναι για μία μερίδα. Μία μερίδα, ναι. Βέβαια, άμα είμαστε πολύ πεινάλες και πεινασμένοι. Θα βάζουμε όλα. Νομίζω φτάνει. Πάρα πολύ ωραίο. Κοίτα τι ωραίο το χρώμα. Φανταστικό είναι. Μου έχεις ανοίξει την όρεξη σήμερα. Χαίρομαι. Εύχομαι να είναι και ωραία γεύση. Νομίζω ότι έχεις πετύχει το αποτέλεσμα. Ναι. Το ρίχνω. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραίο.
όποιος θέλει, mm-hmm. πρέπει να σου πω, μπορεί να βάλει και τυρί τριμμένο. Mm-hmm. Είναι μερικοί που τους αρέσει, άλλοι όχι. Και επίσης, άμα θες, mm-hmm. βάζεις και λίγο από πάνω σαν χαβιάρι. Χαβιάρι. Ναι. Ή τριμμένη παρμεζάνα. Ή τριμμένη παρμεζάνα. Το χαβιάρι νομίζω ταιριάζει απόλυτα. Ναι. Έχουμε το πιάτο μας λοιπόν και αυτό είναι το cooking teasing από τη Μαρία Χρούς. Ναι. Άμα θέλεις, βάζεις και χαβιάρι λίγο από πάνω. Ή άμα θέλεις και τριμμένο τυρί. Mm-hmm. Αλλά πολλοί δεν βάζουμε τυρί γιατί είναι ο σολομός και δεν τους αρέσει. Είναι ήδη δηλαδή αλμυρό ή δεν θέλει. Τέλεια. Βλέπετε όμως τι λέμε. Έβαλες όμως την τσακπινιά. Έβαλα. Ήθελα. Το χρώμα. Το χρώμα. Το χρώμα. Εσείς πρέπει να σου πω ότι μπορείς να το συνοδεύσεις με άσπρο κρασί. Τέλεια. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Να συνοδέψουμε μάλλον. Ναι. Να μας κοινοποιηθούμε στο κρασάκι. Ναι. Τέλεια. Για πάμε από εκεί. Κρασάκι. Ναι. Ορίστε. Δύο λεφτάκια. Δηλαδή, όπως... Γέμισα. Έτοιμο το κρασάκι μας. Τα νομούς. Στην θέση του. Και γεια μας. Cheers. Cheers. Νομίζω ότι είναι το τέλειο κρασί. Το τέλειο. Και το τέλειο πιάτο με το σολομό μας. Γεια μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Μαρία. Εγώ ευχαριστώ. Και μου κάνει αυτό το εκπληκτικό πιάτο στη γευτική μας αποστολή. Σου άρεσε. Πέρασα καταπληκτικά. Γέλασα πάρα πολύ μαζί σου. Ήταν τέλεια. Τέλεια. Και νομίζω ότι πρέπει να φεύγουμε σιγά σιγά γιατί η άνεμη. Ναι. Νομίζω... Θα πιάσει μπουφόρ. Το βλέπω. Καλό απόγευμα σε όλους. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο.